Θέλω να καλωσορίσω και να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Αλιμπέρτη, τον Γενικό Διευθυντή ΣΥΦΑΚ. Κύριε Αλιμπέρτη, καλώς ήρθατε. Βέβαια, για άλλο λόγο είχαμε κανονίσει την προηγούμενη εβδομάδα να τα πούμε. Ωστόσο, επειδή η δισογραφία είναι αμήλικτη, όπως και ο χρόνος, έτσι συνηθίζω να το λέω εγώ, κάποια θέματα θα πάνε λίγο πιο ψηλά στην ατζέντα μας σήμερα. Δεν είμαι ειδικός για να απαντήσω. Ναι. Θα μιλήσω από τη μεριά των φαρμακαποθηκών. Έτσι. Αντιγρυπικός λοιπόν εμβολιασμός. Ούτε των γιατρών ούτε των φαρμακοποιών. Σωστά το θέτετε εξ αρχής για να είμαστε ξεκάθαροι. Ακριβώς. Πολύ καλά το κάνετε. Ναι. Λοιπόν, αντιγρυπικός εμβολιασμός. Πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, επιτρέψτε μου, για την ποσότητα και την επάρκεια τελικά των εμβολίων στην αγορά. Νομίζω είστε ένα πρόσωπο το οποίο έχει ακτινογραφήσει τις ανάγκες του πληθυσμού πάνω κάτω, τη ζήτηση καλύτερα, να σας το θέσω έτσι, και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αποθήκες. Και πού πρέπει να απευθεί ο κόσμος, τι πρέπει να γίνει, πρέπει να μάθει την αλήθεια κάποια στιγμή. Από φαρμακείο σε φαρμακείο ο κόσμος. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι ο λόγος που είμαι εδώ δεν είναι τα εμβόλια. Σωστά, το είπα στην αρχή. Εντάξει. Έτσι. Επαναλαμβάνω γιατί δεν είμαι ο ειδικός. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Γενετζάκη που δεν μπόρεσε να έρθει εδώ πέρα την τελευταία στιγμή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον εμβολιασμό, ο συνεταιρισμός μας έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μειωθεί η εμφάνιση αυτής της έλλειψης. Αυτοί που πραγματικά έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο, το έχουν κάνει ήδη. Πήραμε πάνω από 25% παραπάνω εμβόλια από πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα, δυστυχώς όμως, και τα εμβόλια εμπλέκονται στο γενικότερα πρόβλημα των ελλείψεων. Έτσι, ένα κομμάτι αφορά και τα εμβόλια. Αλλά το γενικότερο πλαίσιο και πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα των ελλείψεων, το οποίο είναι και παγκόσμιο. Δεν είναι ένα κομμάτι που αφορά μόνο την Ελλάδα. Οι ελλείψεις δηλαδή δεν αφορούν μόνο την αγορά της Ελλάδας, αλλά αφορούν όλο τον κόσμο. Έτσι, ναι μεν, υπάρχει μια σαφή οδηγία για εμβολιασμό του κόσμου. Ο κόσμος, αυτό που σας περιέγραψα και προηγουμένως, σπέβδει στα κατατόπους φαρμακεία. Ωστόσο, κατόπιν παραγγελίας, αυτό που μας μεταφέρει ο κόσμος πολλές φορές με μηνύματά του, κατόπιν παραγγελίας και σε 5 με 10 εργάσιμες περίπου μπορεί να λάβει το εμβόλιο του. Ευθύνεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι θέμα παραγγελίας. Απλά τα φαρμακεία κρατάνε κάποιες λίστες. Τα φαρμακεία έχουν παραγγείλει ήδη τα εμβόλια τα οποία υπολογίζουν. Εμείς έχουμε παραγγείλει τα εμβόλια που πήραμε σαν παραγγελία από τα φαρμακεία συν 20% παραπάνω. Απλά τι έγινε, εξαιτίας αυτής της κατάστασης με το παγκόσμιο πρόβλημα των ελλείψεων, έχει καθυστερήσει κάποια εταιρεία να φέρει εμβόλια. Αλυσιδωτές αντιδράσεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, η παραλαβή των εμβολίων θα ολοκληρωθεί στα μέσα του μήνα. Και θα υπάρξουν και κάποια ακόμα τα οποία θα τα έχουμε στις αρχές του Δεκέμβρη. Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο κόσμος θα εμβολιαστεί. Και ξέρετε τώρα κάτι, αυτό βέβαια θα τα πούν καλύτερα οι γιατροί. Ο καιρός στην Κρήτη δεν είναι ίδιος με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, είναι κάπως διαφορετικός. Εμείς, σε εμάς ο χειμώνας και η ανάγκη του εμβολιασμού καθυστερεί λιγάκι. Επομένως, ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, θα εμβολιαστούν όλοι. Η γνώμη μου είναι ότι μετά από εμπειρία που έχω και όχι σαν ειδικός, ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν τουλάχιστον όλες οι ευπαθείς ομάδες. Και όχι να λέει ο κόσμος, έλα μωρέ, σε μένα δεν θα τύχει. Ναι, νομίζω ο κόσμος το έχει πάρει το μήνυμα. Υπήρξαν και κάποιες άλλες αντικρουόμενες φωνές που έλεγαν ότι μην κάνετε το εμβόλιο. Υπήρχαν, τα ακούσαμε και αυτά. Αλλά όσες φορές έχουμε βγάλει ειδικούς και τηλεφωνικά, αλλά εδώ και εδώ στο πλατό, επιστημονικό προσωπικό παροτρύνει τον κόσμο να προχωρήσει στο συγκεκριμένο αντιγρυπικό εμβολιασμό. Και ένας από τους πρώτους που θα πρέπει να εμβολιαστούν είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία, ναι. Οι ίδιοι και στα νοσοκομεία και στις κλινικές και σε όλα, όλοι αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι. Υπάρχει μία πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την γρήπη, μετά το Φλεβάρι, τέλη Φλεβάρι και μετά, αλλά αυτό θα είναι όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας κατά τη γνώμη μας.
ήσασταν κατατοπιστικότατος. Ναι. Κατατοπιστικότατος. Πάμε τώρα στο αμυγό κομμάτι της ατζέντας μας, της συζήτησής μας, που γι' αυτό το λόγο είστε και σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλιμπέρτη. Να μιλήσουμε λίγο για τις ελλείψεις γενικότερα πριν να πάμε παρακαλώ, στο. Παρακαλώ, γιατί θα σας το ρωτούσα, γιατί ναι. γνωρίζω ότι είναι όντως ο συνεταιρισμός ΣΥΦΑΚ αυτός με τις λιγότερες, όπως έχει διαπιστωθεί, με τις λιγότερες ελλείψεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά την Κρήτη και τα 12. Ναι. Και οφείλουμε να το τονίσουμε. Όταν μιλάμε για συνεταιρισμό φαρμακοποιών, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Συνεταιρισμός τι είναι, είναι το σύνολο των μελών του συνεταιρισμού. Κάθε φαρμακείο έχει μία μετοχή. Εμείς έχουμε 326 φαρμακεία, επομένως μιλάμε για τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Έχουμε φροντίσει και έχουμε παλέψει πάρα πολύ σκληρά για να μην υπάρχουν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα στο συνεταιρισμό μας. Αυτό συμπαρασύρει και όλες τις υπόλοιπες εταιρείες που ασχολούνται παράλληλα με εμάς να κινούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν την κατάσταση των ελλείψεων. Πάντως, οι ελλείψεις είναι ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο για τη λύση του. Το κυριότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι πλέον δεν υπαρκούν οι πρώτες ύλες παγκοσμίως για να καλύψουν την αναπτυσσόμενη αγορά που υπάρχει. Από εκεί ξεκινάει κυρίως το πρόβλημα. Γιατί, πώς αποδεικνύεται αυτό. Αυτή τη στιγμή σαν συνεταιρισμός έχουμε καταγράψει περίπου 890 ελλείψεις, 890 ελλειπτικά φάρμακα, από τα οποία λιγότερα από τα μισά είναι τα εξαγώγημα. Άρα καταλαβαίνετε και αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι το πρόβλημα των ελλείψεων προέρχεται από τις πρώτες ύλες πρωτίστως και δευτερευόντως από τις πολύ χαμηλές τιμές που υπάρχουν στα φάρμακα στην Ελλάδα. Πώς θα μπορούσε να καλυφθεί αυτή η τρύπα εντός εισαγωγικών, έτσι, η ελληματική? Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι και το θέμα της υγείας και οι εταιρείες, επειδή ξοδεύουν πάρα πολλά εκατομμύρια στην έρευνα, και είναι λιγάκι και πολύπλοκο το θέμα πόσο μπορούν να κρατήσουν τις πατέντες τους, είναι λογικό ότι θα κοιτάζουν τα κέρδη τους από τη στιγμή που έχουν μπει στα χρηματιστήρια οι πολυεθνικές εταιρείες και γενικότερα όλες οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες, είναι λογικό και επόμενο ότι θα κοιτάζουν και το κέρδος και τη μετοχή τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε πρώτη φάση θα πηγαίνουν σε εκείνες τις χώρες που έχουν το μεγαλύτερο όφελος. Όχι πάντοτε τη μεγαλύτερη τιμή, το μεγαλύτερο όφελος. Γιατί κάπου μπορεί να έχουν χαμηλότερη τιμή, αλλά να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ή να στοχεύουν σε μεγαλύτερο μερίδιο. Επομένως θα πάνε πρώτα σε αυτές. Φανταστώ ότι η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτή τη λίστα. Όχι. Όχι. Η Ελλάδα σίγουρα, επειδή έχει πάρα πολύ χαμηλές τιμές και εκτός από τις χαμηλές τιμές έρχεται και ένα δεύτερο. Είναι το rebate, τα rebate και τα clawback που πληρώνουν οι εταιρείες. Με αποτέλεσμα να έχουν πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις οι πολυεθνικές εταιρείες και έτσι δεν είναι διατεθειμένες να φέρνουν όλο τον όγκο των προϊόντων. Μετά είναι το πρόβλημα των παράλληλων εξαγωγών, αλλά όπως σας είπα τα ελλειπτικά φάρμακα είναι περίπου 890 και τα εξαγώγημα ναι, τα μισά είναι κάτω από τα μισά. Στην Κρήτη βέβαια ουσιαστικό σοβαρό πρόβλημα έχουμε γύρω στα 100 φάρμακα. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό έχει γίνει από μια τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Μάλιστα. Λοιπόν, από το 1982 ναι. έτσι, ξεκίνησε ο συνεταιρισμός με 73 μέλη. Όπως είπατε προηγουμένως, έχει αγγίξει τα 326. Τα λέμε τακτικά τα τελευταία χρόνια, είτε για βραβεύσεις, είτε για το συνέδριο που έγινε το άκρος επιτυχημένο το Σεπτέμβριο, νομίζω, ναι. αν δεν απατώ, ναι, με συγχωρείτε, ναι. Το Σεπτέμβριο που δώσαμε και εμείς το παρόν. Εκεί είδαμε πολύ κόσμο, πολλούς εκθέτες να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Τελικά ο πύχης έχει ανέβει για τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Ποιες είναι οι νέες προσδοκίες που γεννούνται, γιατί βλέπουμε ότι γίνεστε αποδέκτης και του κοινωνικού συνόλου ως συνεταιρισμός, με την έννοια ότι τα ΣΥΦΑΚ βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, δίπλα στην κοινωνία, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η κρίση. Και άρχισαν όλοι να βλέπουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Προσπαθούμε λοιπόν να ανεβάσουμε την ποιότητα των φαρμακείων και από άποψη γνωστικού περιεχομένου. Mm-hmm. Γι' αυτό κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με εκπαιδεύσεις. Γι' αυτό κάνουμε το συνέδριο, για να φέρουμε σε επαφή τις εταιρείες, τις συνεργαζόμενες, να εκπαιδεύσουν ακόμα περισσότερο τους φαρμακοποιούς και να τους φέρουν ό,τι καινούργιο συμβαίνει στην αγορά, να τους ενημερώσουν, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μπορούν να ενημερώσουν τους ασθενείς, τους καταναλωτές, ανάλογα με τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα στο φαρμακείο. Σωστά. Και επίσης αυτό που προσπαθούμε είναι ότι πρέπει να είναι έτοιμα τα φαρμακεία μας για να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολη ανάλογα με το τι θα συμβεί στην αγορά. Όταν θα έρθουν μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων από το εξωτερικό και μεγάλες μονάδες, τότε θα πρέπει να στηρίξει, να είναι έτοιμος ο συνεταιρισμός, να στηρίξει τα φαρμακεία του και αυτά επίσης τους ασθενείς ή τους καταναλωτές, όπως είπαμε, γιατί ο Έλληνας φαρμακοποιός δεν είναι αυτός που στοχεύει απόλυτα στο κέρδος. Ο Έλληνας φαρμακοποιός ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στον ασθενή. Το έχει αποδείξει με τα δανεικά φάρμακα που δίνει, με ό,τι έτσι, πάνε παροχές. Πάνε φαρμακείο, γράφτα, θα ξαναέρθουν. Ξέρετε, ακριβώς, πάρα πολλά πράγματα. Το φαρμακείο έχει περάσει πάρα πολλά και τώρα έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Φανταστείτε τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν βάλει μεγάλη πλάτη οι φαρμακοποιοί και όμως δεν τους έχουν εφερθεί αντίστοιχα σωστά από τη μεριά της πολιτείας. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Πέρα από το κομμάτι ότι κατανοεί πλέον, συμπονεί ο φαρμακοποιός τον ασθενή, τον πολίτη, βλέπουμε ότι έχει και ένα ρόλο ψυχολόγου πλέον, δηλαδή ο φαρμακοποιός, ένα ρόλο συμβουλευτικό, αν θέλετε, για τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει χρήματα να πάει σε ένα γιατρό, λέμε τώρα, και ζητάει απλές συμβουλές από τον φαρμακοποιό, δηλαδή είναι ο φαρμακοποιός για όλες τις δουλειές. Ο πρώτος άνθρωπος υγείας που βλέπει οποιοδήποτε είναι ο φαρμακοποιός. Είναι αυτόν που θα δει πρώτο, γιατί δεν έχει και κανένα κόστος, έτσι. Αλλά και του έχει εμπιστοσύνη, είναι αποδεδειγμένο από έρευνες ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο φαρμακείο και στο φαρμακοποιό. Γιατί θα του δώσει τη σωστή πληροφόρηση. Mm-hmm. Γιατί είναι ο άνθρωπος που θα πάει οτιδήποτε και να του συμβεί, πρώτα εκεί θα πάει. Μάλιστα. Έτσι. Μιλήσατε προηγουμένως για μελλοντικά ότι θα εισχωρήσουν στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό επιχειρήν κάποιες πολυεθνικές και θα πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει. Στέκομαι σε αυτό, γιατί θα μπορούσε για κάποιες επιχειρήσεις, γενικά το λέω, να αποδειχθεί ένα εμπόδιο η εισαγωγή κάποιων πολυεθνικών στο κομμάτι της εμπορικότητας και του επιχειρήν. Ωστόσο, βλέπουμε ότι εσείς επεκτείνεστε, προσπερνάτε κάθε πρόβλημα, κάθε εμπόδιο που βρίσκεται μπροστά σας, δραστηριοποιήστε από ό,τι μαθαίνω πλέον και στην Αθήνα. Θέλω να μας μιλήσετε για αυτό το βήμα, γιατί νομίζω είναι ο πρώτος συνεταιρισμός στην Ελλάδα, τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, που δραστηριοποιούνται εκτός βάσης. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια τα συνεταιρισμένα φαρμακεία στάθηκαν δίπλα στην επιχείρησή τους και τη δυνάμωσαν. Έτσι, ο συνεταιρισμός είχε τη δυνατότητα να κάνει επενδύσεις και να πάει και σε καινούργια κτίρια και η κεντρική μονάδα, αλλά και οι ανώνυμες εταιρείες, τις οποίες ελέγχει 100%. Έχουμε φαρμακαποθήκη στο Ρέθυμνο, στο Λασίθι, στη Ρόδο και τώρα κάναμε και στην Αθήνα. Εξαιτίας της υψηλής ποιότητας που έχει σαν επιχείρηση ο συνεταιρισμός, κατάφερε να κάνει αυτό το βήμα και να πάει στην Αθήνα. Και όχι μόνο άλλος συνεταιρισμός δεν έχει πάει, αλλά ούτε άλλη ιδιωτική φαρμακαποθήκη δεν έχει καταφέρει να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Και αυτό έγινε γιατί, επαναλαμβάνω, ο συνεταιρισμός έχει μια εξαιρετική ποιότητα, παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες στα φαρμακεία και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Μάλιστα. Λίγο πριν κλείσουμε, μυστικό επιτυχίας. Δεν σας αφήνουμε, κύριε Αλήμπερτ, να φύγετε. Θα σας πω. Θα μας τα αποκαλύψετε. Θέλω να σας πω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή. Παρακαλώ. Τα συνεταιρισμένα φαρμακεία λοιπόν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα είναι η μοναδική επιχείρηση η οποία συνεργάζεται στενά με τον Ιατρικό Σύλλογο. Και η εκδήλωση, και θα ήταν άδικο να μην το αναφέρουμε και να μην ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Κρήτης, διότι μαζί τους κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση και γίνεται μια προσπάθεια να ενημερώνουμε όσο γίνεται περισσότερο το κοινό σε θέματα υγείας και παράλληλα, επειδή
κάνουμε, τα συνεταιρισμένα φαρμακεία κάνουν πάρα πολλά για το κοινωνικό σύνολο, αλλά δεν βγαίνουμε ποτέ να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και καλά κάνετε, προσωπική μου άποψη. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, υπήρξαν οι μονάδες στην πλατεία που κάνανε εξετάσεις και με το Χαμόγελο του Παιδιού, η μεγάλη μονάδα είχε κατέβει, ο Ιπποκράτης, και οι μονάδες από την περιφέρεια Κρήτης που με την αιγίδα τους επίσης γίνεται αυτό. Ήρθε πάρα πολύς κόσμος, εξετάστηκε και έτσι δείχνουμε, είναι ένας φάρος φωτεινός πλέον, ότι οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί και όλοι οι φορείς υγείας θα πρέπει να συνεργάζονται για να μπορούν να παρέχουν όσο γίνεται περισσότερο καλύτερες υγείας και πληροφορίες στο κοινό. Εννοείται ότι πάσχουμε σε αυτό όσον αφορά την πληροφόρηση. Βεβαίως, βεβαίως. Πιστεύουμε, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος φοβάται να πάει να ενημερωθεί, ενώ έτσι περνώντας μέσα από μία έκθεση μπορεί να ενημερωθεί περισσότερο. Είδα πολύ κόσμο στο πρόσφατο συνέδριο. Ναι. Πολύ κόσμο να επισκέφτεται και τον Ιπποκράτη και τα περίπτερα και στο ξενοδοχείο μέσα όλους τους εκθέτες. Και τη μαστογραφία. Σωστά το θέτω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Αλιμπέρτη, που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε... θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους των συνεταιρισμένων φαρμακείων.